Αλλά όλοι αντιλαμβάνεστε ότι οι εξελίξεις είναι ιστορικής σημασίας, εξελίξεις που θα επηρεάσουν την πορεία και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λαών της. Ο ιστορικός χρόνος είναι πυκνός και τρέχει με ταχύτητα ίσως πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που οι ευρωπαϊκές ηγεσίε είχαν συνηθίσει να αντιδρούν, διότι η Ευρώπη σήμερα διώνει τα αποτελέσματα της ανεπάρκειάς της και των καθυστερήσεών της στην αντιμετώπιση της κρίσης. μια κρίσης που έχει τις ρίζες της στο οικονομικό πεδίο όμως σήμερα είναι σαφές ότι εξελίσσεται σε κρίση πολιτικής. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Μεγάλη Βρετανία αποτελεί την πιο χειροπιαστή και τελευταία πράξη του δράματος αυτής της πολιτικής κρίσης. Εκεί, όπως άλλωστε και σε πολλές άλλες χώρες, οι χρόνιες ανεπάρκειες των ηγεσιών της Ευρώπης, η επιμονή σε κατάφορα άδικες πολιτικές λιτότητες και η επένδυση σε ξενοφοβικά αντανακλαστικά και σε μια τη μεταναστευτική ρητορία τροφοδότησαν εδώ και πάρα πολύ καιρό τον λαϊκισμό, τον σοβινισμό και τον εθνικισμό. Όσο και αν μας προβληματίζει, όσο και αν μας λυπεί η απόφαση του βρετανικού λαού, πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι μια απολύτως σεβαστή απόφαση. Επιβεβαιώνει όμως μια κρίση ταυτότητας για την Ευρώπη. Μια στρατηγική κρίση. Και βεβαίως αυτή, αυτή η κρίση αυτή η εξέλιξη δεν ήρθε ως κεραυνό σε νεθρία. Τα προμηνύματα έχουν έρθει εδώ και καιρό με την άνοδο των ακροδεξιών και εθνικιστικών κομμάτων στην Αυστρία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία και αλλού με τις ακραίες επιλογές στο όνομα της δημοσιονομικής προσαρμογής και της σύγκληση που διεύρυναν τις ανισότητες τόσο μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και του Νότου με την αλακάρτη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης τα κλειστά σύνορα τους φράχτες, της μονομερείς ενέργειες ορισμένων κρατών που είχαν την άποψη ότι αλακάρτ πρέπει να αντιμετωπίζουν το ζήτημα της αλληλεγγύης και αυτές οι απόψεις έγιναν ανεκτές από την Ευρωπαϊκή ηγεσία. Και για να είμαι σαφής, δεν πρέπει να ρίχνουμε τα βάρη του χθεσινού αποτελέσματος στο Βρετανικό λαό. Όταν έχει οικοδομηθεί μια Ευρώπη όπου τα σύνορα για τι πολιτικέ τη λιτότητα και για τον αυταρχισμό είναι ανοιχτά, αλλά τα σύνορα για του ανθρώπου είναι κλειστά και υψώνονται φράκτε, όταν αφήνονταν εξέλεγκτε πολιτικές και η ρητορική του μίσου και του σοβινισμού, νομίζω ότι οι τελευταίοι που μπορεί να επιρρήψει κανεί ευθύνη είναι οι λαοί για τι αποφάσει του. Αν θέλουμε να επιρρύψουμε ευθύνη, για το αποτέλεσμα πρέπει να την αποδώσουμε πρωτίστως στις ηγεσίε που δημιούργησαν μια Ευρωπαϊκή Ένωση πολλών ταχυτήτων. Μια κατόνομα ένωση δίχως πραγματική αλληλεγγύη και συναντήληψη στα κρατημέλη. Μια ένωση που θυμάται τους κανόνες μόνο όταν θέλει να τιμωρήσει τους δίθεν απίθαρχους αλλά τους ξεχνά όταν απαιτείται ο ισομερής διαμερισμός των προβλημάτων. Και εν τέλει μια ένωση που βαθαίνει την ενοποίηση, προκαλεί τις τάσεις του ευρωσκεπτικισμού και δίνει επιχειρήματα για να ξεδιπλώσουν την επικίνδυνη ρητορική τους. Μια σειρά από μυσαλόδοξους δημαγωγούς και κομπάρσους που ξαφνικά όμως από εκεί που τους θεωρείς γραφικούς γίνονται πρωταγωνιστές της ιστορίας. Αν λοιπόν θέλουμε να αποδώσουμε Ευθύνες πρέπει να τις αποδώσουμε στις ευρωπαϊκές ηγεσίε. Που αντί να συζητήσουν σε βάθος τους λόγους και τις αιτίες της κρίσης, δημιούργησαν τις ιδεολογικές καρικατούρες του εργατικού βορρά και του τεμπέλη νότου. Και βεβαίως αυτό έχει ως αποτέλεσμα και έχει ως αποτέλεσμα και ότι δεν ξεμπερδέψαμε έναν βαθύ κοινωνικό και πολιτικό διχασμό. Οι λαοί στις χώρες του Βορρά θεωρούν ότι πληρώνουν τα σπασμένα του Νότου και ζητούν να κλείσουν τα σύνορα από τους ενοχλητικούς μετανάστες και βεβαίως οι λαοί στον Νότο θεωρούν, ίσως δικαίως, ότι είναι παρήσακτοι, ότι ο Βοράς τους εκμεταλλεύεται και τους τιμωρεί. Αυτή η κατάσταση όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί και σήμερα χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ μια μεγάλη αντεπίθεση των προοδευτικών ευρωπαϊκών δυνάμεων για να σταματήσει αυτή η επέλαση της ακροδεξιάς και του εθνικισμού που βρίσκουν γόνιμο έδαφος στις συνθήκες που δημιούργησαν η λιτότητα και η ασυνδοσία των αγορών. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι χρειαζόμαστε με δύο λόγια ένα νέο ξεκίνημα και ένα νέο όραμα για την Ευρώπη. ΕΕ. Η συζήτηση βεβαίω γίνεται στο αν υπάρχει ανάγκη για λιγότερη ή για περισσότερη Ευρώπη. Είναι προφανέ ότι αν συνεχιστεί η συζήτηση για λιγότερη Ευρώπη, όπω ακριβώ έγινε με τη Βρετανία, ενδεχομένω να συμβεί και σε άλλε χώρε. Θυμάμαι στη συζήτηση στη Σύνοδο Κορυφή, όταν αποφασίστηκε τελικά και αναγκαστήκαμε κι εμεί να δώσουμε συνένεση παρά τι διαφωνίε μα σε ένα ειδικό καθεστώς για τη Βρετανία. Είχα πάρει το λόγο και απευθύνθηκα στον Βρετανό Πρωθυπουργό λέγοντάς του «Σου εύχομαι με αυτή την απόφαση που κέρδισες εξ ανάγκης, όχι με πλήρη συνένεση όλων, να κερδίσεις αυτό το δημοψήφισμα, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις». Διότι όταν απευθύνεσαι στον λαό σου με το αίτημα λιγότερης Ευρώπης, λέγοντας ότι κατάφερα να κερδίσω ένα ειδικό καθεστώς λιγότερης Ευρώπης, είναι πολύ δύσκολο να αντιστρέψει το ρεύμα. Διότι ανάμεσα στο δίλημα λιγότερη ή καθόλου, αν όλο το προηγούμενο διάστημα προσπαθούσες να πείσει για την ανάγκη λιγότερης ή καθόλου, η τελική επιλογή θα είναι η original επιλογή και όχι η μεσοβέζικη επιλογή. Και έτσι έγινε. Αν λοιπόν συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, είναι βέβαιο ότι θα αρχίσει να ξυλώνεται το πουλόβερ. Από την άλλη, όταν μιλάμε και όποιοι μιλάνε για περισσότερη Ευρώπη, πρέπει να διευκρινίσουν τι εννοούν. Αν με την έννοια περισσότερη Ευρώπη εννοούν πιο αυταρχική, πιο αντιδημοκρατική, πιο αντικοινωνική, χωρί λαϊκή κυριαρχία, τότε αυτό να μας λείπει. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι καλύτερη Ευρώπη. Κοινωνική Ευρώπη. Δημοκρατική Ευρώπη. Μια Ευρώπη που πρέπει επιτέλους να επιστρέψει η πολιτική και να πάρει τα ενία από τους τεχνοκράτες που φτιάχνουν τα δικά τους οικονομικά μοντέλα που όμως δεν μπορούν να χωρέσουν τις ανάγκες των λαών. Αυτό το όραμα υπηρετούμε και νομίζω ότι το αποδείξαμε ακόμα και στις πιο οριακές στιγμές για τον τόπο και για τον ελληνικό λαό. Διότι όταν εμείς απευθυνθήκαμε στον λαό το περασμένο καλοκαίρι δεν σκεφτήκαμε ούτε για μια στιγμή την πιθανότητα να εγκαταλείψουμε την Ευρώπη και τη μάχη που πρέπει να δώσουμε μαζί με άλλους λαούς για την εκβάθρον αλλαγή της. Ακόμα και τότε που οι σημερινέ ηγεσίε της Ευρώπης, τώρα που πολλοί από αυτούς μας χαμογελούν και μας χτυπούν την πλάτη, τότε είτε για να τρομοκρατήσουν, είτε για να εκδικηθούν το θράσος εντό εισαγωγικών μιας κυβέρνησης και ενό λαού να αντισταθεί στο παράλογο, διαστρέβλωναν και έλεγαν ότι το ερώτημα του δημοψηφίσματο ήταν παραμονή ή έξοδο και όχι αυτό που είχε αποφασίσει η Ελληνική Βουλή. Και τότε εμεί ξεκαθαρίσαμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν επιδιώκουμε την έξοδο τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε από την Ευρωζώνη. Αλλά επιδιώκουμε μια καλύτερη συμφωνία. Και αυτή νομίζω ότι είναι η βασική μας διαφορά ως αριστερά μια δύναμη ταυτοτικά διεθνιστική και ευρωπαϊκή που ασκεί κριτική και δίνει τη μάχη για να αλλάξει η Ευρώπη και όχι για να διαλυθεί η Ευρώπη, όπως δίνει σήμερα η δεξιά της εθνικιστικής περιχαράκωσης και του σοβινισμού. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, διότι όταν η Νέα Δημοκρατία ψάχνει ευρωσκεπτικιστές και λαϊκιστές στις τάξεις μας, ξεχνά ποιους έχει σημάχους στην ευρωπαϊκή δεξιά. Γιατί ο κίνδυνος της αποσύνθεσης της Ευρώπης σήμερα δεν έρχεται από αυτούς που εγκαίρως κάναμε και δικαιωθήκαμε κριτική στην πορεία της Ευρώπης. Αλλά έρχεται από τα δεξιά. Και η αριστερά μαζί με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις είναι οι μόνες που μπορούν να ανασχέσουν αυτή την πορεία και να αλλάξουν την Ευρώπη. Και για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, επιτρέψτε μου και μια αναφορά. Διότι τούτε τις μέρες, όσοι έχουν είτε επιλεκτική μνήμη, είτε συστηματικά θέλουν να σπεκουλάρουν, κατηγορώντας μας ότι ανατρέψαμε τη λαϊκή ετοιμιγωρία πέρυσι τον Ιούλη, θέλω να θυμίσω το εξής το ναι στο δημοψήφισμα του Ιούλη στην Ελλάδα δεν θα σήμαινε απλά παραμονή, άλλωστε είναι σαφές ότι το όχι δεν σήμαινε έξοδο. Το ναι θα σήμαινε πολύ σκληρότερα και περισσότερα μέτρα χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς δέσμευση για το χρέος, πλεονάσματα αυτά που είχε υπογράψει ο Σαμαράς, 4,5% και σύμβαση υπό αγγλικό δίκαιο θα σήμαινε αυτόματες περικοπές των συντάξεων, καμιά προστασία της πρώτης κατοικία, αυτά είχαν δεσμευτεί, κατάργηση των 100 δόσεων που λέγαν μονομερώς εμείς είχαμε φέρει στο πρώτο εξάμεινο, 15.000 απολύσεις στο δημόσιο τομέα, ομαδικές απολύσεις στον ιδιωτικό και προφανώς αυτό που για ορισμένου τους πιο ακραίους της Ευρώπης αλλά και το εδώ κατεστημένο ο βασικός στόχος παρένθεση και παλινόρθωση του παλιού πολιτικού συστήματος και της διαπλοκής που αυτό κουβαλούσε και συνεχίζει να κουβαλά και όλα αυτά χωρίς καμιά δέσμευση επαναλαμβάνω για την ομαλή κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας διότι σήμερα η Βρετανία που φεύγει δεν είναι στο ευρώ οι αγορέ έχουν κλειδονιστεί από βορρά σε νότο και από ανατολή σε δύση και στη Βρετανία. Φανταστείτε τι θα μπορούσε να σημαίνει για μια μικρή και αδύναμη χώρα μέσα στο ευρώ. Και θέλω να κλείσω την αναφορά μου στο χθεσινό συμβάν λέγοντας πως είναι σαφές πλέον ότι η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση μα φαίνει μπροστά σε μεγάλα διλήμματα και ενώπιον δύο δρόμων. Ο ένας δρόμος είναι αυτός τη περιχαράκωση, τη επιστροφή στον εθνικό απομονωτισμό που φορά τον μανδύα της ανεξαρτησίας και την εξάπλωση της μάστιγας του εθνικισμού που η Ήπειρός μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τον αιώνα που μας πέρασε. Ήδη γνωρίζετε ότι μια σειρά από δυνάμεις που υπερασπίζονται και μάχονται για αυτή την επιλογή, επιδιώκουν να κεφαλοποιήσουν την απόφαση για Brexit. Ήδη οι δυνάμεις της ακροδεξιά στη Γαλλία, την Ολλανδία και την Αυστρία ζητούν να ακολουθήσουν και οι χώρες τους τον δρόμο των Βρετανών και δεν το κρύβουν στόχος τους είναι η διάλυση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος της μάχης για να αλλάξει η Ευρώπη. Είναι ο δρόμος της μάχης για την αλληλεγγύη και την ειλικρινή συμπόρευση λαών και κρατών, που προϋποθέτει όμως τον αναστοχασμό και την συλλογική δέσμευση πάνω σε αξίες και αρχές που έχουν την καταγωγή τους στις ιδρυτικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρχές πάνω στις οποίες βασίστηκε το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης του σεβασμού στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, στις δημοκρατικές ελευθερίες, σε αυτό που ονομάζουμε λαϊκή κυριαρχία, στην ισοτιμία στα δικαιώματα και την αμοιβαιότητα στις υποχρεώσεις. Στην ανάγκη να υπερβούμε συλλογικά, σεβόμενοι πάντα τη διαφορετικότητα και την κυριαρχία κάθε κράτους, τα προβλήματα που μας αγγίζουν όλους. Έρχεται λοιπόν, πιστεύω, η στιγμή όπου πρέπει να πάρουμε για νέες πολιτικές αποφάσεις. Και βρισκόμαστε μπροστά στην ανάγκη μιας ριζικής αλλαγής στρατηγικής. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα μας οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε ανατροφοδότηση της κρίσης, στην Ευρώπη φλου, φρούριο, στην Ευρώπη των κλειστών συνόρων, του μίσους και της ακροδεξιάς, εμείς έχουμε επιλέξει να δώσουμε τη μάχη για μια άλλη Ευρώπη. Και ότι η αριστερά οι προοδευτικές δυνάμεις δεν είναι με την Ευρώπη απλά επειδή πιστεύουν στην ειρηνική συνύπαρξη και στη συνεργασία των λαών. Είμαστε με την Ευρώπη γιατί πιστεύουμε ότι μια χώρα από μόνη της είναι σχεδόν αδύνατο να αναχαιτήσει τις ορέξεις των άγριων χρηματοπιστωτικών αγορών και την ακραία νεοφιλελεύθερη ατζέντα την οποία επιβάλλουν σε όσες χώρες έχουν δανειακές ανάγκες. Εδώ και χρόνια λέγαμε και λέμε και νομίζω ότι σήμερα επιβεβαιώνεται ακόμα περισσότερο ότι η Ευρώπη είναι η ελάχιστη γεωγραφική περιοχή όπου η πολιτικοί, οι κυβερνήσεις, οι προδευτικές δυνάμεις, η αριστερά μπορούν να προστατέψουν τις κοινωνίες από την νεοφιλελεύθερη ατζέντα, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, τις μόνιμες και μεγάλες ανισότητες. Έχουμε λοιπόν επιλέξει να δώσουμε αυτή τη μάχη για μια άλλη Ευρώπη. Και το κόστος αυτής μας της επιλογής το έχουμε αναλάβει και μάλιστα με μεγάλη γενναιότητα. Γι' αυτό και νομίζω ότι είμαστε οι καταλληλότερες στην Ευρώπη να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες αφύπνισης προς όλες τις κατευθύνσεις για να πάνε τα πράγματα αλλιώ. Αυτό το νόημα είχε και η τηλεφωνική μου επικοινωνία πριν από λίγο με τον πρόεδρο Λαντ, λόγω τη μου. Πιστεύω ότι σήμερα από ποτέ είναι αναγκαίο να υπάρξει συνεννόηση ανάμεσα στι προοδευτικέ δυνάμει του ευρύτερου φάσματος και κυρίω ανάγκη οι δυνάμεις σοσιαλδημοκρατίας που έχουν τεράστια ευθύνη να αλλάξουν πρώτες ρότα και κατεύθυνση. Πιστεύω ότι σε αυτή μας την προσπάθεια δεν θα είμαστε μόνοι, γιατί ήδη πληθαίνουν οι φωνές τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατία που ευθυγραμμίζονται με τις επιδιώξεις της δικής μας πολιτικής οικογένειας, της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, για να αλλάξουν τα πράγματα στην Ευρώπη. Δεν θα είμαστε μόνοι όμως και για ένα ακόμα σημαντικό λόγο. Διότι οι σύντροφοί μας στην απέναντι πλευρά της Μεσογείου, στην Ισπανία, δίνουν αύριο μια σπουδαία εκλογική μάχη που μπορεί να είναι ο πυροκροτητής προοδευτικών εξελίξεων σε όλη την Ευρώπη. Και θέλω να μου επιτρέψετε και από αυτό εδώ το βήμα της Κεντρικής μας Επιτροπής να στείλω μήνυμα αλληλεγγύης και υποστήριξης στον Παύλο Ιγκλέσιας και στον Αλμπέρδο Καρσόν <Καιδεύει> για τον αγώνα που δίνουν από κοινού η Ενωμένη Αριστερά και το Ποδέμος <Καιδεύει> ώστε να υπάρξει και στην Ισπανία μία ακόμα προοδευτική κυβέρνηση με πυρήνα την αριστερά. Και μάλιστα χθε είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω τηλεφωνικά με τον Πάπλο για να του ευχηθώ καλή επιτυχία. Του θύμισα ότι τον Σεπτέμβρη τον περασμένο, στην προεκλογική συγκέντρωση στο Σύνταγμα, μας είπε κρατήστε γερά, κρατήστε όσο μπορείτε γιατί ερχόμαστε. Του είπα λοιπόν, Πάπλο, κρατήσαμε, είμαστε όρθιοι, Τώρα έρχεται η δική σας σειρά. Σας περιμένουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξουμε την Ευρώπη. Και μπορούμε να αλλάξουμε την Ευρώπη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, βρισκόμαστε πριν η Κεντρική Επιτροπή που σήμερα και αύριο διεξάγεται είναι η Κεντρική Επιτροπή που θα προετοιμάσει τις θέσεις για το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι διαβάζοντα τις θέσεις γίνεται μια ανασκόπηση μιας πολύ πυκνής ιστορικής, πολιτικά πυκνής περίοδου. Σχεδόν 1,5 χρόνο μετά της ιστορικής σημασίας απόφασης του ελληνικού λαού, να βάλει τέλος σε μια περίοδο σχεδόν 40 χρόνων κυριαρχία του πάλε ποτέ δικοματισμού και να δώσει την ευκαιρία στην αριστερά και την ευθύνη όμως για την ανασυγκρότηση του τόπου, την προσπάθεια για την επιστροφή στην ευημερία μετά από χρόνια θυσιών χωρίς αντίκρισμα και προοπτική. Στεκόμαστε όρθιοι 1,5 χρόνο μετά, σηκώνοντα όμως πολύ μεγάλο βάρος. Το βάρο μιας προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει, με πλήρη επίγνωση των δυσκολιών αλλά και του καθήκοντό μα απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Το καθήκον αυτό μα ανατέθηκε ξανά μετά μια δύσκολη επιλογή το περασμένο καλοκαίρι. Διότι η εντολή που αναλάβαμε στις εκλογές του Σεπτέμβρη δεν ήταν ψηλά γράμματα, ούτε μπορεί να παραγράφεται από την πορεία που έχουμε ήδη χαράξει. Στις εκλογές του Σεπτέμβρη τολμήσαμε, γιατί έτσι επιτάσσουν οι αξίες και οι αρχές μας, να θέσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού μια συμφωνία που δεν αντανακλούσε το σύνολο των θέσεων και των επιδίωξεών μας. Η απάντηση που λάβαμε ήταν σαφής, να προχωρήσουμε, να υλοποιήσουμε τους στόχους συμφωνίας, αλλά παράλληλα να θέσουμε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα μεταρρυθμιστικών τομών αλλαγών προστασίας κοινωνικής που θα πηγάζει από τον πυρήνα των αξιών και των θέσεών μας. Γνωρίζαμε ήδη από την επόμενη μέρα των εκλογών του Σεπτέμβρη ότι το έργο μας θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο και το πεδίο θα παρέμενε ναρκοθετημένο. Όμως σήμερα στον πρώτο σταθμό αυτής της πορείας, που βεβαίω ορίζεται από το κλείσιμο της πρώτης και δυσκολότερης αξιολόγησης, καταφέρνουμε και στεκόμαστε με αίσθημα ευθύνη απέναντι στους πολίτες, έχοντας τηρήσει στο ακέραιο τις σημαντικότερες δεσμεύσεις που αναλάβαμε τον περασμένο Σεπτέμβριο παρά τις πιέσεις για επιπλέον μέτρα, παράλογα μέτρα, εξωφρενικές απαιτήσει που κατά καιρούς έπεφταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και παρά τις κραυγές των κάθε λογής καταστροφολόγων. Κινηθήκαμε στα πλαίσια της εντολής που μας δόθηκε το Σεπτέμβρη και βεβαίως απολύτως μέσα στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Ιουλίου. Και θέλω σε αυτό το σημείο να θυμηθούμε όλοι ...και όλες ένα πράγμα. Διότι εμείς ως πολιτικός χώρος, σε αντίθεση με άλλους, έχουμε την κακή συνήθεια... ...να μην μελετάμε την ιστορία επιλεκτικά, ούτε να ωρεοποιούμε, πόσο μάλλον να παραγράφουμε. Και η ιστορία έχει ήδη γράψει ότι μετά τη σκληρή και ωριακή διαπραγμάτευση των αρχών του 2015... Βρεθήκαμε υποκαθεστώς ασφυξίας και εκβιασμού. Και τότε εκκληθήκαμε από θέσει εξουσίας και όχι από την ασφάλεια του σχολιαστή να απαντήσουμε σε ένα υπαρξιακό δίλημα για τη χώρα. Μέσα ή έξω από την Ευρώπη. Και η απόφαση που πήραμε με το κόστος που αυτή είχε για το κόμμα μας επικυρώθηκε στην κάλπη με την ανανέωση εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Και η εμπιστοσύνη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Ήταν αποτέλεσμα των διαπιστευτηρίων που δώσαμε διαπραγματευόμενοι σκληρά. Και αυτή η σκληρή διαπραγμάτευση ακόμα και σε αυτό το καθεστώς της πρωτοφανούς πίεσης που καμιά άλλη κυβέρνηση δεν συνάντησε, είχε αποτέλεσμα. Το σημαντικότερο ίσως αποτέλεσμα ήταν ότι καταφέραμε να μειώσουμε τους παράλογους στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων που είχε υπογράψει ο κ. Σαμαράς. Καταφέραμε δηλαδή να μείνουν στην πραγματική οικονομία 20 δισεκατομμύρια ευρώ για την τριετία μέχρι το 18, τα οποία σε αντίθετη περίπτωση θα αντιστοιχούσαν σε μέτρα για να ικανοποιηθούν τα πλεονάσματα 3,5 και 4,5%. Ο ψήμος τώρα να καλύπτουν την αναγκαιότητα μείωση των πλεονασμάτων. Όταν τα είχαν υπογράψει αυτοί και παλεύαμε εμεί να τα μειώσουμε και τα μειώσαμε, μα λέγανε ρίχνει τη χώρα στα βράχη. Και ξέρετε, αυτό το ποσό που σα ανέφερα, τα 20 δι, δεν είναι λόγια του αέρα όπω αυτά που λένε. 80 δις λέει σε 100 δις για πραγμάτευση αλλάζουν κάθε μέρα και τα νούμερα. Διότι τα 20 δις ήταν οι δεσμεύσει των προηγούμενων κυβερνήσεων για συγκεκριμένα μέτρα. Όπως επίσης δεν είναι λόγια του αέρα τα 50 δις που χάθηκαν από το ακαθάριστο χώριο προϊόν, η συρρήκνωση δηλαδή του πλούτου της χώρας, του ΑΕΠ της χώρας, από το 2009 στο 2014. 50 δις. Ούτε, βεβαίως, η δημοσιονομική προσαρμογή, τα μέτρα δηλαδή που πήραν κυβερνήσεις Πασό και Νέας Δημοκρατίας, ύψους 65 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι καταστροφικές πολιτικές τους έχουν αφήσει βαθιές πληγές στην οικονομία και την κοινωνία. Και σήμερα όχι απλά οι ίδιοι άνθρωποι αρνούνται την αυτοκριτική, αλλά και με περισσό θράσος η αξιωματική αντιπολίτευση έχει κάνει την διαστρέβλωση επιστήμη λες και απευθύνονται σε αμνήμονες ή σε ανόηδους. Τον περασμένο Σεπτέμβρη λοιπόν αναλάβαμε απέναντι στον ελληνικό λαό συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Πρώτη δέσμευση. Να προστατευτεί η πρώτη κατοικία των πολιτών. Το πετύχαμε. Το 95% των δανειοληπτών με στεγαστικά δάνεια που αφορούν πρώτη κατοικία είναι πλήρως προστατευμένοι. Ενώ παράλληλα προχωρήσαμε στη θέσπιση αυστηρότατων κανόνων για τα εξυπηρετούμενα δάνεια με κριτήριο τόσο την εξυγείαν τραπεζικού συστήματος όσο όμως και την προστασία των δανειοληπτών από επιτίδιους κερδοσκόπους. Αυτό το πετύχαμε σε σύγκρουση με τις δεσμεύσεις των προηγούμενων. Που βεβαίως δεν είχαν δεσμευτεί για καμία προστασία στην πρώτη κατοικία. Τον περασμένο Σεπτέμβρη αναλάβαμε μπροστά στους Έλληνες πολίτες τη δέσμευση να προχωρήσει η μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό χωρίς να μειωθούν οι κύριες συντάξεις. Τότε μας λέγανε τετραγωνίζεται τον κύκλο. Τότε μας λέγανε ότι όποια κυβέρνηση και να έρθει, τουλάχιστον μία σύνταξη το χρόνο θα χαθεί. Αυτά μας λέγανε. Το πετύχαμε όμως. Προχωρήσαμε σε μια γενναία μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, τόσο στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης πόρων, όσο και σε αυτήν της βιωσιμότητά του. Και το πετύχαμε αποτρέποντας τη 13η στη σειρά μείωση στις κύριες όπως επίσης πετύχαμε και την μη εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, τις απαράδεκτες δηλαδή δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, που επαναλαμβάνω δεσμεύσεις που τις είχαμε βρει μπροστά μας από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε. Είχαμε δεσμευθεί το Σεπτέμβρη να διεκδικήσουμε συγκεκριμένες και δεσμευτικές αποφάσεις για το χρέος. Και αυτό το πετύχαμε. Για πρώτη φορά η συζήτηση γύρω από τη διευθέτηση του ελληνικού χρέου έγινε στα σοβαρά, χωρί υπεκφυγέ και κούφιες υποσχέσει. Σήμερα έχουμε στα χέρια μα έναν οδικό χάρτη με παρεμβάσει σε τρία επίπεδα: σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. Έτσι ώστε να καταστεί το ελληνικό χρέο βιώσιμο για να κλείσει οριστικά ο κύκλος της αέναης αβεβαιότητας και του δανεισμού. Και επιτρέψτε μου να σταθώ σε μια από τις παρεμβάσεις αυτές που για πρώτη φορά εισάγει έναν κόφτη χρέος για την ελληνική οικονομία. Μια άκρος ευεργετική δέσμευση η οποία ορίζει το ότι η Ελλάδα θα έχει ένα ανώτατο όριο ύψους 15% του ετήσιου ΑΕΠ για την αποπληρωμή του χρέους. Γεγονός που δημιουργεί τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο ώστε να χρηματοδοτείται επαρκώς η πραγματική οικονομία. Και σε αυτή την κατεύθυνση βεβαίως έχει ήδη ανοίξει η συζήτηση για ρεαλιστικούς μεσοπρόθεσμους στόχου πλεονασμάτων για μετά το 2018. Σε ύψος που να επιτρέπει στην ελληνική οικονομία να αναπνεύσει. Να μην υπερβαίνουν δηλαδή από το 2018 και μετά τα πλεονάσματα σε μόνιμο και σταθερό επίπεδο το 1,5% άντε 2%. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, επίσης, δεσμευτήκαμε για παρεμβάσεις στήριξης των πλέον αδύναμων. Και έχουμε ήδη κάνει αρκετά. Όμως τα βαθιά τραύματα που κληροδότησε η καταστροφική πενταετία της ύφεσης και της επιθετικής λιτότητας χρειάζονται περισσότερη δουλειά για να επουλωθούν. Τα βασικότερα σημεία αυτού του προγραμματισμού μας, πρώτα και κύρια, θεσπίσαμε το δικαίωμα πρόσβαση σε υπηρεσίες υγεία για πάνω από 2 εκατομμύρια, σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους συμπολίτε μας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση, αυτή την φοβερή μονομερή ενέργεια που είχαμε κάνει μόλις αναλάβαμε. Ένα πρόγραμμα που αφορά πάνω από 400.000 συμπολίτε μας. Ενισχύουμε τα προγράμματα κοινοφελού εργασία, αυξάνοντας τη διάρκεια των προγραμμάτων σε 8 μήνε. Καθιερώσαμε την δωρεάν μετακίνηση των ανέργων σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτές οι παρεμβάσεις αλλά και άλλες μικρότερες εμβέλειας δίνουν το στίγμα και εργαζόμαστε σκληρά ώστε ο κατάλογος των παρεμβάσεων να διευρυνθεί και να ωφελήσει ακόμα περισσότερου συμπολίτε μα που έχουν πραγματικά ανάγκη στήριξη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτές ήταν σε αδρές γραμμές οι δεσμεύσεις μας στις εκλογές του περασμένου Σεπτέμβρη, όπου πήραμε τη νέα εντολή από τον ελληνικό λαό. Αυτή την εντολή τηρούμε κατά γράμμα παρά τις αφόρητες πιέσεις και τις μεγάλες δημοσιονομικές δυσκολίες. Όμως πλέον νομίζω ότι ερχόμαστε, εισερχόμαστε σε μια νέα περίοδο. Όχι ότι θα τελειώσουν οι πιέσεις και οι δυσκολίες, αλλά με, με περισσότερη άνεση και αισιοδοξία μπορούμε να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης οριοθετεί το κλείσιμο ενός κύκλου και ταυτόχρονα την έναρξη, θέλω να πιστεύω, μιας νέας, δημιουργικής και ελπιδοφόρας εποχής. Διότι δεν έχουμε αναλάβει το τιμόνι της χώρας απλά και μόνο για να διαχειριστούμε την καταιγίδα και τη φουρτούνα. Είμαστε εδώ γιατί έχουμε όραμα και σχέδιο για τον τόπο. Γιατί θέλουμε να συμβάλλουμε ώστε η Ελλάδα να πάψει να είναι συνώνυμο δυσάρεστον εξελίξεων. Αλλά να γίνει ταυτόσιμο της ευημερίας, της δημιουργικότητας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε αφοσιωμένοι, θα έλεγα, στην υλοποίηση ενός στόχου. Του στόχου που θέσαμε το προηγούμενο διάστημα, του στόχου για μια δίκαιη ανάπτυξη, όχι απλά για την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς. Θετικούς ρυθμούς είχαμε και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις παλιότερα, ιδιαίτερα την περίοδο Σιμίτη. Το θέμα είναι τι έμεινε και πώς μοιράστηκαν αυτά τα ωφελήματα που ερχόντουσαν από τους θετικού ρυθμού ανάπτυξης. Πώς μοιράστηκαν στην κοινωνία. Η υλοποίηση αυτού του στόχου έχει υπαρξιακά χαρακτηριστικά. Τόσο για την κυβέρνησή μας, όσο όμως και για την αριστερά. Στην Ευρώπη θα λέω. Για την πολιτική οικογένεια που ανήκουμε. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει ανάγκη να παραχθεί νέος πλούτος να μειωθούν δραστικά οι δείκτες ανεργίας, να σταματήσει αυτή η αιμορραγία, η διαρροή των επιστημόνων στο εξωτερικό, το brain drain όπως λένε, που στερεί τη χώρα μας από το πλέον καταρτισμένο δυναμικό της και να υπάρξει επιτέλους δίκαιη κατανομή όχι μόνο των βαρών της κρίσης, αλλά και των ωφελημάτων της ανάπτυξης. Και επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχει και μια ανάγκη για την ίδια την αριστερά. Διότι από τη μια, όταν είμαστε στην αντιπολίτευση, οργανώνουμε τις άμυνες του κόσμου, της εργασίας απέναντι στην επιθετικότητα του νεοφιλευθερισμού και του κράτους. Από την άλλη, όταν είμαστε στην πρωτοφανή συνθήκη της διακυβέρνησης της χώρας, πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να δίνουμε λύσεις, όχι μόνο θεωρητικά και λόγια. Λύσεις που να βελτιώνουν την θέση των λαϊκών τάξεων και της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και αυτή την απάντηση πρέπει να τη δώσουμε τώρα με τρόπο πιστικό και δια της πράξης. Και στην πράξη σημαίνει ότι η ανεργία μέχρι το τέλος της κυβερνητικής μας θητείας πρέπει να μειωθεί όχι στα λόγια, αλλά στην πραγματικότητα. Να δώσουμε δουλειές στους νέους ανθρώπους να επανακινήσει η οικονομία με συγκεκριμένο σχέδιο και παρεμβάσεις, με ορίζοντα τη μείωση της ανεργίας στο μισό μέσα στην πενταετία και η μείωση αυτή να μην αντανακλά βεβαίως εργασίας σε συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης και σε καθεστώς γαλέρας. Και εδώ είναι, αν θέλετε, ο πυρήνας της δίκαιης ανάπτυξης. Δικαιοσύνη στην αναδιανομή του πλούτου, δικαιοσύνη και στην παραγωγή. Η δίκαιη αναδιανομή του πλούτου με ταυτόχρονη προστασία της εργασίας ήταν μέχρι σήμερα κάτι ξένο για το μοντέλο ανάπτυξης που εισηγούνται οι δυνάμεις που κυβέρνησαν τον τόπο μέχρι το 2014. Η Νέα Δημοκρατία δεν το έκρυψε άλλωστε ποτέ. Ιδεολογικά και πολιτικά ταυτίζεται με τις πλέον νεοφιλελεύθερες και αντεργατικές πολιτικές. Δηλαδή την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, το lockout και άλλα άκρος επικίνδυνα για τους εργαζόμενους. Το δικό μας λοιπόν μοντέλο βρίσκεται στον αντίποδα αυτών των απόψεων και πρακτικών. Εμείς συνεχίζουμε μια ανάπτυξη που δεν θα βασίζεται, δεν μπορεί να βασίζεται και δεν θα βασίζεται στη συντριβή της εργασίας στη μείωση του μισθολογικού κόστους και στην άρση κάθε προστατευτικού πλαισίου στις εργασιακές συνθήκες. Το σχέδιό μας, όμως, πρέπει να είναι και αξιόπιστο. Και έχουμε προετοιμάσει το έδαφος ώστε να είναι αξιόπιστο. Με κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα για να υπάρξει μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας. Η πόρη του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων η απορρόφηση όλων των διαθέσιμων ποσών από το ΕΣΠΑ, ο αναπτυξιακός νόμος που καταθέσαμε είναι τμήματα αυτού του σχεδιασμού. Και ο σχεδιασμός αυτός έχει στόχο να παράξει θέσεις εργασίας σταθερές, αλλά και αξιοπρεπώς αμοιβόμενες, σε τομείς που είτε λόγω αιμονής, είτε λόγω ανικανότητας στο σχεδιασμό, η Ελλάδα ιστερεί σημαντικά. Αναφέρομαι στου τομεί τη καινοτομία, των νέων πληροφοριών, των νέων τεχνολογιών, τη πληροφορική, όλων αυτών των πεδίων που η νέα γενιά κυρίω έχει αποκτήσει γνώσει και δεξιότητες, οι οποίε δυστυχώ μέχρι σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτε. Αυτή η ανάπτυξη επιδιώκουμε να έχει ευεργετικές συνέπειες στους πολίτες αυτής της χώρας, και όχι απλώς στους δείχτες οικονομίας. Μέσα από αυτή την προσπάθεια θέλουμε να πέφτει σταδιακά η δυσθεώρητη σήμερα ενέργεια. Τα πρώτα σημάδια που αποτυπώνονται σε μια καλή είδηση που και αυτή βεβαίως θαύτηκε όπως συνήθως καλές ειδήσει στάβονται από τα κυρίαρχα ΜΜΕ, Ελπίζω αυτό να αλλάξει το επόμενο διάστημα. Είχαμε λοιπόν μια καλή είδηση, τα ψηλά πέρασε. Η Εργάνη το σύστημα που παρουσιάζει το ισοζύγιο προσλήψεων απολύσεων έδειξε ότι είχαμε ένα ρεκόρ 15 ετίας. Θετικό ισοζύγιο κοντά στις 200.000 περισσότερες προσλήψεις από ό,τι απολύσεις το πρώτο πεντάμινο του 2016. Πρέπει όμως να παραδεχθούμε ότι αυτά δεν για πανηγυρίζουμε. Όταν η ανεργία παραμένει όχι στο 26 που τη βρήκαμε, στο 23,5. Είναι ένα απαράδεκτο ποσοστό για μια χώρα στην Ευρωζώνη. Παράλληλα όμω, επιδιώκουμε αυτή η αναπτυξιακή πορεία να εξασφαλίσει και του απαραίτητου πόρου στα κρατικά ταμεία, ώστε να στηριχθεί το κοινωνικό κράτο, που τα τελευταία χρόνια βρέθηκε στο στόχαστρο τη ακραία λιτότητα. Να μπει ένα τέλο στην διαρκή απορρίθμιση τη αγορά εργασία. Και θέλω να αναφερθώ ειδικότερα στην ανάγκη και στον στόχο μα, στην ανάγκη και στον στόχο για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Διότι είναι σαφέ ότι η νεοφιλελεύθερη αιμονή που οδήγησε στην κατάργησή του όχι απλά απέδειξε ότι δεν δουλεύει για την κοινωνική πλειοψηφία, αντιθέτω, απέδειξε και ότι επηρεάζει αρνητικά ολόκληρη την οικονομία. Και σήμερα πρέπει να δούμε ένα νέο μοντέλο που θα βρίσκεται στον αντίποδο αυτή τη αιμονή. Γιατί η διαδικασία τη παραγωγή δεν μπορεί να προσυδειάζει σε ζούγκλα. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται να είναι προστατευμένοι με τρόπο συλλογικό να νιώθουν ασφαλεί. Και σε αυτά τα πλαίσια είναι δεδομένο ότι και η παραγωγικότητά τους θα είναι πολλαπλάσια. Θα πρέπει όμως να επιμείνουμε και σε έναν άλλο εξίσου σημαντικό τομέα, στην πάταξη της μαύρης και αδήλωτης εργασίας, που έγινε κανόνα στα τελευταία χρόνια, και θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας σε αυτό το τομέα. Δεν πρέπει να έχουμε καμία ανοχή σε περιπτώσεις ανομίας και παραβιάσεων της κείμενης εργατικής νομοθεσίας από την πλευρά της εργοδοσίας. Και νομίζω ότι η δουλειά μας σε αυτό το τομέα πρέπει να ενταθεί και μάλιστα άμεσα. και σύντροφοι, μέρα με τη μέρα, μέσα από κόπο και μεγάλη προσπάθεια, οικοδομούμε το δικό μας μοντέλο διακυβέρνησης, και υλοποιούμε έχοντας γνώση των περιορισμών και των δυσκολιών τον πολιτικό μας σχεδιασμό. Και μέσα από αυτή την καθημερινή διαδικασία διαμορφώνουμε ένα νέο πλαίσιο, ένα νέο σχέδιο. Ένα νέο στρατηγικό σχέδιο για την αριστερά του 21ου αιώνα. Και αυτή η αριστερά, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, είναι μια δύναμη που επέλεξε να αναλάβει ευθύνε και να φύγει από το βόλεμα της εύκολης κριτικής και της διαμαρτυρίας. Γιατί για μας δεν έχει σημασία μονάχα το ταξίδι. Έχει σημασία και ο προορισμός. Ο προορισμός. Δεν μας αρκεί η επανάπαυση στις αγωνιστικές παρακαταθήκες και τη δράση μας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξεγράφουμε τίποτα φυσικά. Αντιθέτως επιμένουμε να εκλαμβάνουμε αυτούς τους αγώνες και τις μάχες ως την αρχή αυτής της μεγάλης προσπάθειας που ξεκινήσαμε από την εποχή του 3%. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι το σχολείο των κινημάτων όχι απλά δεν είναι ξένο με την υπόθεση της διακυβέρνησης. Θα έλεγα ότι συνιστά και εχέγγυο για μια καλή διακυβέρνηση. Και το λέω αυτό ισχυριζόμενος ότι η αριστερά του 21ου αιώνα δεν μπορεί παρά να είναι μια γνήσια λαϊκή δύναμη που θα παίρνει δύναμη από το κοινωνικό επίπεδο και θα τη μετασχηματίζει σε πολιτική πρακτική και στο επίπεδο της διακυβέρνησης. Η ύπαρξη αυτής της αριστεράς είναι απόλυτη αναγκαιότητα στις μέρες που ζούμε. Στις μέρες που η Ευρώπη βιώνει μια βαθύτατη και πλέον από ό,τι φαίνεται όχι μόνο οικονομική κρίση, αλλά πολιτική κρίση. Το γνωρίζουμε πολύ καλά από πρώτο χέρι ότι για να αλλάξει αυτή η Ευρώπη χρειάζεται σκληρή προσπάθεια και συστηματική δουλειά, δεν αλλάζει σε μια νύχτα, δεν αλλάζει με κόλπα, χρειάζεται στρατηγική, χρειάζονται συμμαχίε, διαρκή προσπάθεια για αλλαγή συσχετισμών και κυρίω χρειάζεται αντιπαράδειγμα. Και έλαχε στην Ελλάδα τη κρίση να έχει η αριστερά αυτή τη μοναδική ευκαιρία να συγκροτήσει αυτό το αντιπαράδειγμα δώσαμε τη μάχη μέχρι σε σχάτων πέρυσι τέτοιο καιρό, προκειμένου να υλοποιήσουμε τι δεσμεύσει μα απέναντι στον ελληνικό λαό. Ματώσαμε για να αναδείξουμε το δίκαιο του και το δικαίωμά του στην αξιοπρέπεια. Και κάναμε πίσω μόνο όταν διαπιστώσαμε ότι κινδυνεύουν οι ίδιες οι κατακτήσεις του. Δεν διστάσαμε να πάρουμε το κόστος. Και το κάναμε συνειδητά με μοναδικό γνώμονα του λαϊκό συμφέρον. Έτσι θα πορευτούμε και από εδώ και στο εξή. Με μοναδικό μας γνώμονα το συμφέρον του τόπου και με πηξίδα τις αρχές και τις αξίες μας. Και τέτοιες μεγάλες πολιτικές τομές και ριζοσπαστικέ μεταρρυθμίσεις θα επιδιώξουμε. Που θα εγγράφονται στις αξίες μας, στους αγώνες μας, στις πεπιθήσεις μας. Γι' αυτό και πιστεύω βαθιά, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι ήρθε η ώρα ο τόπος και το πολιτικό μας σύστημα να γυρίσουν σελίδα. Ήρθε η ώρα με κυβέρνηση για πρώτη φορά αριστεράς να αποκτήσει η χώρα για πρώτη φορά δίκαιο εκλογικό σύστημα. Ήρθε η ώρα της απλής αναλογικής. Πρώτη φορά αριστερά, πρώτη φορά απλή αναλογική και ισοτιμία της ψήφου. Μετά από σειρά συναντήσεων που είχα χθε και προχθέ με τους πολιτικούς αρχηγούς, φαίνεται ότι προκύπτει μια καταρχήν συμφωνία όλων εκτός της Νέας Δημοκρατίας για την αναγκαιότητα να καταργηθεί αυτό το πόνους των 50 εδρών, αλλά και για μια μεγάλη τομή που είναι η παροχή δικαιώματος ψήφου σε όσους έχουν κλείσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν να ικανοποιηθεί, πιστεύω, ένα πάγιο αίτημα κοινωνικών κινημάτων, δημοκρατικών κινημάτων, ένα πάγιο αίτημα της αριστεράς. έχει έρθει, πιστεύω, η ώρα να δικαιωθούν όλοι όσοι για πολλά χρόνια στον τόπο αγωνίστηκαν για ένα δίκαιο εκλογικό σύστημα. Την απλή αναλογική. Μέσα στις επόμενες μέρες εμείς θα κάνουμε το χρέος μας. Και θα ήταν αδιανόητο να βρίσκεται η αριστερά στη δυνατότητα μιας κοινοβουλευτική πλειοψηφίας στη διακυβέρνηση του τόπου και να μην υλοποιεί πάγιες θέσεις, να μην παίρνει πρωτοβουλίες που να ταυτίζονται με τις αξίες της. Θα καταθέσουμε λοιπόν στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα σχετική πρόταση νόμου. Θα πράξουμε το ιστορικό μας χρέος, θα μείνουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και από εκεί και πέρα όλοι θα κληθούν να αναλάβουν την πολιτική και ηθική ευθύνη που τους αναλογούν. Και το ίδιο θα πράξουμε και σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες μας για τις αναγκαίες μεταρρυθμιστικές τομές και αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος. Το ίδιο θα πράξουμε και σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση. Εμείς θα καταθέσουμε με ευθύνη αλλά και με συνέπεια τις προτάσεις μας για όριμε δημοκρατικές τομές, προοδευτικές τομές στο Σύνταγμα της χώρας, που τις έχουμε επεξεργαστεί χρόνια τώρα. Από τον καιρό της εμπειρία των σύγχρονων κινημάτων και των πλατιών, μέχρι βεβαίως και τη δική μας πλέον εμπειρία της διακυβέρνησης, έχουμε επεξεργαστεί σειρά παρεμβάσεων με στόχο την θωράκιση περαιτέρω της δημοκρατίας και την αναβάθμιση της λαϊκής συμμετοχής και του λαϊκού ελέγχου. Και φυσικά είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και τη μάχη για την επαναθεμελίωση του κράτους. Ενός κράτους που οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ έφτιαξαν καθηκόνα και καθομοίωσή τους. Και αυτή η προσπάθειά μας είναι ύψης της σημασίας για να μπει ένα τέλος σε παθογένειες δεκαετιών που πλήττουν βάναψα το δημόσιο συμφέρον. Και αναφέρομαι στην προσπάθεια για την πάταξη φοροδιαφυγής, στη μάχη που δίνουμε ενάντια στη διαφορά και στη διασπάθηση του δημόσιου χρήματο, στη μάχη για να τελειώνουμε μια και καλή με την διαπλοκή και τους φορείς της, στη σύγκρουση με την κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα που αποτελεί ένα διπλό τραύμα. Θέλω να κλείσω την παρέμβασή μου, συντρόφοι σας και σύντροφοι, αναφέροντας ότι η σημερινή Κεντρική Επιτροπή, που έχει αντικείμενο την έναρξη του διαλόγου εν του δεύτερου συνεδρίου μας, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή. Όχι γιατί συμβαίνει λαμβάνει χώρα σε μια εξαιρετική συγκυρία για την Ευρώπη, αλλά γιατί το ίδιο το συνέδριό μας, συμπυκνώνει έναν πολύ, κάνει απολογισμό ενός συμπυκνωμένου πολιτικού χρόνου και ανοίγει τον ορίζοντα για την επόμενη περίοδο. Είναι ένα συνέδριο καμπί. Και θέλω να πιστεύω ότι ο προσυνεδριακός διάλογος, παρά το γεγονός ότι θα διεξαχθεί μέσα στο καλοκαίρι, θα είναι πλούσιος και ουσιαστικός. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σήμερα την ευθύνη και τη δυνατότητα να παράξει σχέδιο και στρατηγική που θα καταστήσουν την αριστερά ηγεμονική δύναμη στην Ελλάδα, αλλά και πρωτοπόρο δύναμη στην Ευρώπη. Για να συμβεί αυτό το κόμμα μας πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες καταστάσεις, να γίνει κόμμα ανοιχτό, καινοτόμο, δημιουργικό, μαζικό, μαχητικό στους κοινωνικούς χώρους και στις γειτονιές, να στηρίζει την κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα να ασκεί πολύτιμη κριτική, εκεί που κρίνει ότι πρέπει, σε περισσότερε από τρει συνεχόμενε εκλογικέ αναμετρήσει έχουμε πάρει πάνω από 1,5 εκατομμύριο ψήφου. 1,5 με 2 εκατομμύρια. Δεν μπορεί η οργανωτική μα δομή να είναι στα επίπεδα που είναι σήμερα. Και αυτό είναι μια συλλογική ευθύνη. Σα καλώ λοιπόν μέχρι το συνέδριο να ξεκινήσουμε ταυτόχρονα και μια σοβαρή καμπάνια οργανωτική ανασυγκρότηση. Δεν μπορεί να είμαστε στην πολυτέλεια της πρωτοπορίας των λίγων και καλών που θα αποφασίζουν και οι υπόλοιποι θα χειροκροτούν. Το κόμμα πρέπει να ανοίξει στην κοινωνική του βάση. Και αυτό πρέπει να γίνει με πολλούς τρόπους. Με καμπάνια, με συγκεντρώσεις, με εξορμήσεις. Να αξιοποιήσουμε και τις νέες τεχνολογίες. Να ξεκινήσουμε μια μεγάλη καμπάνια μέσα από το διαδίκτυο. Να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους που δίνουν μάχες για την αριστερά και την κοινωνική δικαιοσύνη στις δύσκολες μέρες μας. Και βεβαίως να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στους νέους ανθρώπους. Ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι το νέο στο πολιτικό σκηνικό δεν μπορεί παρά να είναι και το κόμμα της νέας γενιάς. Είναι μια σημαντική θεσμική πρωτοβουλία η ψήφος στα 17. Έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Αλλά πρέπει να σηματοδοτήσει ταυτόχρονα και την προσπάθειά μας να αλλάξουμε τη ζωή, το μέλλον αυτών των νέων ανθρώπων με κύριο στόχο να μπορέσουν να μείνουν στον τόπο. Και πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση να στηρίξουμε και την προσπάθεια της νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Να μην τους αντιμετωπίζουμε ως απλή οργανωτική προέκταση του κόμματος, αλλά ως το πιο πολύτιμο και ελπιδοφόρο κομμάτι του, διότι στα δύσκολα έμειναν εδώ, πάλεψαν και συνεχίζουν τη μάχη με πείσμα και όραμα. Η ιστορία που κουβαλάμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι πολύ βαριά. Όπως πολύ βαριές είναι και οι ευθύνες μας. Όμως έχουμε κάνει τις επιλογές μας. Διότι ξέρουμε ότι στη θέση που βρισκόμαστε εμείς δεν κατάφεραν να βρεθούν γενιές αριστερών που πάλεψαν σε πολύ πιο σκληρές συνθήκες από αυτές που βρισκόμαστε σήμερα εμείς. Όταν το ταξίδι του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε Κανείς δεν πίστευε τότε ότι θα μπορούσε να φτάσει τόσο μακριά. Η δύναμη του λαού μας ήταν αυτή που επιτάχυνε την πορεία μας. Και μας εμπιστεύτηκε σε πείσμα των νομοτελειών της ιστορίας την διακυβέρνηση του τόπου. Είμαστε μαθημένοι στις μάχες, πλέον είμαστε πιο έμπειροι. Έχουμε όμως κυρίως εμπιστοσύνη στις αξίες μας, στα οράματά μας. Αυτό που μένει είναι να οργανώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συνέχεια αυτού του ταξιδιού. Τον τελικό προορισμό που θα σημάνει την ανάταση ενός ολόκληρου λαού, την δημιουργία μιας Ελλάδας αυτοδύναμης, ανεξάρτητης, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης. Έχουμε μπροστά μας δρόμο πολύ, αλλά έχουμε και πείσμα έχουμε και αποφασιστικότητα, έχουμε και τα κότσια να το παλέψουμε, έχουμε και την ιστορία και τις παρακαταθήκες που δεν ξεχνάμε. Είμαστε από γερό καροί, και αποφασισμένοι να τα καταφέρουμε. Και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Σα ευχαριστώ πολύ και εύχομαι αυτό το συνέδριο να είναι συνέδριο τομής για την αριστερά και για τον τόπο. Λοιπόν κυρίε και κύριοι παρακολουθούν.